Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ, πάμε στην ομάδα μπάσκετ του Όφη, η οποία επέστρεψε τα νικηφόρα αποτελέσματα, κερδίζοντας το Σάββατο τον Πανελευσυνιακό με 67-60 σε ένα παιχνίδι που ο Όφη δεν έπιασε και την καλύτερη του εμφάνιση, αλλά με την ποιότητά του κατάφερε να πάρει την νίκη. Να μιλήσουμε με έναν από τους πρωταγωνιστές της νίκης του Όφη, τον Νίκο Κασπίρη, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καταρχήν, συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ. Για την πρόσκληση. Μια σημαντική νίκη, Νίκο. Κάθε νίκη είναι σημαντική. Κάθε θετικό αποτέλεσμα είναι να δούμε προς το στόχο που έχουμε αναθέσει από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Το παιχνίδι που είχατε το προβάδισμα, αλλά στο τέλος έτσι ζοριστήκατε λίγο. Άκουσα και τον προπονητή σας ότι δεν μπόρεσε να γίνει και διπλό όλη την εβδομάδα. Υπάρχουν και προβλήματα στην ομάδα, τραυματισμών. Αλλά εντάξει, βγήκατε δυνατοί και από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, ναι, είχαμε θέματα τραυματισμών μες την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν κάναμε πολύ καλή προετοιμασία για τον αγώνα, αλλά μέσα από αυτή τη δυσκολία καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι με οποιοδήποτε τρόπο. Μόνο αυτό που έχει σημασία που κρατάμε από αυτό το παιχνίδι, η νίκη και γενικά και η Λευσίνα μπορεί να είναι χαμηλά στην κατηγορία, αλλά είναι μια καλή ομάδα που ξέρει την κατηγορία, γνωρίζει την κατηγορία και έχει υπεροπροπονητή. Ήταν σίγουρο ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι. Πήγε το σκορ χαμηλά, αλλά εμείς καταφέραμε με όχι τόσο καλό μπάσκετ, όπως είπατε, να πάρουμε την νίκη. Μόνο αυτό που κρατάμε και προχωράμε για τη συνέχεια. Και διατηρήσατε και το αίτητο στο Λίντο, που φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει μια δυνατή έδρα για τον Όφη φέτος. Και πέρσι στο ΒΑΤ που παίζαμε είχαμε κρατήσει σχεδόν από όλη την έδρα μας, είχε μόνο μια ήττα. Αλλά και φέτος και μας είχε αγκαλιάσει και ο κόσμος και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο το Σάββατο στο γήπεδο και μας έδωσε μια όφηση στα τελευταία λεφτάκι που χρειαζόμασταν, που είχαμε μείνει λίγο, δεν είχαμε βρει καλό ρυθμό και θέλαμε ένα extra boost από τον κόσμο, τον είχαμε και το γήπεδο ήταν γεμάτο και μας είχε αγκαλιάσει και πιστεύω ότι και συνέχεια άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό πρέπει να είναι ίδια, να μην χάσουμε στην έδρα μας. Όπως βλέπετε και στην κατηγορία φέτος σχεδόν κανείς δεν χάνει στην έδρα του, είναι ελάχιστα τα διπλά που γίνονται. Άρα είναι ένα βασικό κομμάτι που έχουμε ξεκινήσει καλά ευτυχώς στην έδρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και φαίνεται ότι είναι και ένα πολύ ισορροπημένο πρωτάθλημα, Νίκο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Ο όμιλος ο δικός σας στην National League 1. Εγώ αυτό που έχω δει μέχρι τώρα, που το ξέρω, που το ξέραμε και από την 29, είναι ότι κάθε ομάδα στην έδρα της είναι δυνατή. Θα είναι ελάχιστα τα διπλά που θα δούμε φέτος, άρα σημαίνει ότι οι διαφορές με τις ομάδες είναι ελάχιστες και που κάνει το πρωτάθλημα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν πέρσι, γιατί πέρσι υπήρχαν και τις ομάδες που ξεχωρίζανε, ενώ φέτος σχεδόν όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο μήκος κύματος και όποιος καταφέρει και κάνει τα περισσότερα διπλά πιστεύω θα είναι από τις ομάδες που θα είναι πιο ψηλά στην βαθμολογία του τέλους του πρωταθλήματος. Φέτος ο Όφη μπορεί να πετύχει αυτό που έχασε στο ΤΑΚ πέρσι, την είσοδο στα play-off. Πώς βλέπεις τη φετινή ομάδα? Η φετινή ομάδα είναι πολύ καλή, θεωρώ. Έχουμε βρει χημεία σχετικά νωρίς και είναι αυτό που πιστεύω θα γίνει αυτό που είπα πριν. Αν καταφέρουμε και κάνουμε κάποια διπλά που πρέπει να γίνουν, πιστεύω ότι ο στόχος των play-off θα επιτευχθεί. Και είναι και αυτός ο στόχος που με βάλει έτσι κι αλλιώς με την αρχή της χρονιάς, να πάμε να δούμε ψηλότερα από την πέρσι. Γι' αυτό χτίστηκε η ομάδα και πιστεύω κατά την πονή μου άποψη ότι αυτό θα το καταφέρουμε για φέτος, τώρα θα δείξει συνέχεια. Το Σάββατο παίζεται πάλι στο Λίντο με τον Έσπερο, ο οποίος κέρδισε την αναγέννηση στην περασμένη αγωνιστική. Ένα παιχνίδι που θα έχει αυτό τις δυσκολίες του. Πώς το αντιμετωπίζετε? Αρχικά το Σάββατο έχει μια ιδιαιτερότητα στο παιχνίδι, γιατί παίζουμε 3 η ώρα. Έχουμε αυτή την αλλαγή που είναι και μια δυσκολία που έχουμε, θα γίνει μεσημέρι. Ελπίζουμε να έχουμε πάλι τον κόσμο κοντά μας. Αλλά ο Έσφαιρος είναι μια πολύ ενεργειακή ομάδα, με νεανικό ρόστερ, με καλό προπονητή που βγάζει ενέργεια.
Πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ πώς θα ξεκινήσουν το μάτς, γιατί είναι μια ομάδα που θέλει στην αρχή του παιχνιδιού, μπαίνει με ένταση, θέλει να ξεφύγει στο σκορ, να βρει ρυθμό γρήγορα, να βάλει εύκολα καλάθια. Εμείς θα το προσέξουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πρώτο δεκάλεπτο του παιχνιδιού και γενικά στην αρχή. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, θεωρώ. Ντέρμπι μέχρι τέλος, όπως είναι όλα τα μάτς που έχουν παίξει γενικά φέτος. Αλλά ελπίζω ότι επειδή έχουμε πολλά έμπειρα παιδιά, είμαστε πολλά έμπειρα παιδιά στην ομάδα, θα καταφέρουμε να κάνουμε τον Άσο και να είμαστε στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας πριν τελειώσει, γιατί έχουμε ένα κενό την άλλη εβδομάδα. Σε αυτό το κενό πιστεύω θα είμαστε στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Να κάνετε και το 4 στα 4 στο Λίντο το Σάββατο. Ωραία, οπότε ο κόσμος έτσι να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι έρχεται ο κόσμος και σας στηρίζει στα παιχνίδια παρά την αλλαγή της έδρας, Νίκο. Νομίζω βοήθησε η αλλαγή της έδρας, να μην γυρνείς, γιατί είναι πιο εύκολο προσβάσιμο το γυμναστήριο Λίντο από ότι είναι το ΒΑΚ. Ελπίζουμε και σε αυτό το παιχνίδι να μας στηρίξει ο κόσμος. Είναι νωρίς όμως, είναι αυτή η ιδιαιτερότητα που είναι 3 το μεσημέρι. Και ελπίζω να τον έχουμε κοντά μας, γιατί τον χρειαζόμαστε και μας βοηθάει πολύ στα εντός έδρας παιχνίδια. Καλή επιτυχία στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.